766 είναι από το βιβλίο του Εζεκιήλ του προφήτου, λάμτα γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδα 766, λάμτα γάμα 34 κεφάλαιο και εδάφιο 7. Και εσύ ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγων εκ του στόματός μου και νουθέτουσαν αυτούς παρεμού. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί και εσύ δεν λαλήσεις, για να αποτρέψεις τον άνομον από τη οδού αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομον από τη οδού αυτού για να επιστρέψεις από αυτής, και δεν επιστρέψει από τη οδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει, εν τη ανομία αυτού σε δε ελευθέρωσα στην ψυχή σου. Δια τούτο σύ ανθρώπου, είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω σεις λαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσεις ημών και αμαρτία ημών είναι εφημάς, και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει, είπε προς αυτούς. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής εκ της οδού αυτού και να ζει. Επιστρέψατε από την οδόν ημών των πονηρών, γιατί να αποθάμνετε οίκος Ισραήλ. Δια τούτος οι ανθρώποι είπε προς τους ιούς του λαού σου, η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη μέρα της παραβάσεως αυτού, και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβεια αυτού καθήν ημέρα να επιστρέψει από της ασεβίας αυτού, και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνη αυτού καθήν ημέρα να μαρτήσει. Όταν είπα προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντος ζήσει και αυτός, θαρών εις την δικαιοσύνη αυτού, πράξη αδική ανάπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευθεί. Και εν τη αδική αυτού την οποία έπραξε εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβήν εξάπαντος θέλεις αποθάνει, ο δε επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού, πράξη κρίσιν και δικαιοσύνη, αποδώσει το ενέχειρον ο ασεβής επιστρέψει το υπαγμένον περιπατίεν της διατάγμασης της ζωής μη πράττων αδικία, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε αμαρτία αυτού τας οποίας ημάρτησε, δεν θέλουσι πλέον μνημονευθείς αυτόν, έκαμε κρίση δικαιοσύνη και δικαιοσύνη θέλει εξάπαντος ζήσει. Ή όμως του λαού σου λέγουσιν, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον αυτόν η οδός δεν είναι ευθεία. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη αυτού και πράξει αδικίαν, δια τούτο μάλιστα θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από τις ανομίες αυτού και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός θέλει ζήσει δια τούτο. Σεις όμως λέγεται η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σοδούς αυτού. Αμήν. Βεβαίως ο κάθε άνθρωπος είναι μόνος του μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο Λόγο του Θεού, μπροστά στο Ευαγγέλιο, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Είναι εντελώς μόνος του. Αυτός και ο Κύριος. Και ας είναι εν μέσω πολλών ανθρώπων. Γιατί ο Θεός διαπραγματεύεται με τον κάθε έναν άνθρωπο από μας εντελώς ξεχωριστά. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζει και δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Και δεν λέω να επηρεάζει και να επηρεάζεται από το περιβάλλον του για τον τρόπο της ζωής του, αλλά λέω για τη σωτηρία του. Μπορεί δηλαδή η αμαρτία ή η ευσέβεια, η υπακοή ή η παράβαση ενός ανθρώπου να έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του διπλανού του. Και αυτό μας το εξηγεί πολύ καλά ο Λόγος του Θεού λέγοντας ότι σας κατέστησα φύλακας του αδελφού σας. Όταν ο Θεός ρώτησε τον Κάιν πού είναι ο Άβελ και τον είχε σκοτώσει ο Κάιν, του είπε μη φύλαξ του αδελφού μου είναι, είμαι.
Και έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός φανερώνει στο λαό Ισραήλ τότε και σε εμάς σήμερα μας διδάσκει την οδόν Του, τα σχέδιά Του, ιδιαιτέρως τον τρόπο της κρίσης και της δικαιοσύνης Του. Ο κάθενας από εμάς, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, είναι φύλακας του αδελφού του. Όταν βλέπει λοιπόν τον αδελφό του, λέει ο Θεός, λέει ο Λόγος του Θεού, όταν βλέπει τον αδελφό του να είναι άνομος, να πράττει ανομίες και γυρίζει το κεφάλι αλλού και δεν λυπάται και δεν προσπαθεί να τον βοηθήσει, αυτό σημαίνει ότι δεν τον αγαπάει. Τον αφήνει να χαθεί. Και ό,τι και να είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε να λαλεί γλώσσας αγγέλων και ανθρώπων, εάν δεν αγαπάει είναι χαλκός ηχών και κύβαλων αλαλάζων. Αν έχει προφητεία, χαρίσματα και γνωρίζει όλα τα μυστήρια του Θεού και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται καθόλου. Είναι ουδέν. Και αν διανύμει όλα τα υπάρχοντά του χάρη του Χριστού και το σώμα του δώσει να καυθεί και δεν έχει αγάπη, είναι μηδέν, δεν ωφελείται καθόλου. Όμως υπάρχει ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Εξηγεί λοιπόν ο Θεός στον Ιζεκίηλ και ο Ιζεκίηλ με τον προφητικό λόγο στο λαό Ισραήλ και σε εμάς σήμερα. Γνωρίζοντας δε την Καινή Διαθήκη και έχοντας το Πνεύμα του Χριστού, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ ευκολότερα αυτά που δεν μπορούσαν τότε όχι μόνο να κατανοήσουν αλλά και να πράξουν ο λαός Ισραήλ, ο παλαιός λαός του Θεού. Όλα είναι ζήτημα αγάπης. Αγάπης προς τον αδελφό σου, αγάπης προς τον πλησίον σου, αγάπης προς τον εχθρό σου. Και όταν τον αγαπάς τον άλλον, ένα φροντίζεις, ένα σκέφτεσαι, ένα προσεύχεσαι, για ένα εργάζεσαι. Να μην χαθεί, να σωθεί. Και ο Θεός είναι αυτός που φανερώνει πότε χάνεται και πότε σώζεται ένας άνθρωπος, αλλά και τι πρέπει να κάνει ο άλλος καθώς βλέπει την πορεία του ανθρώπου. Εάν λοιπόν βλέπεις τον άνομο να περπατάει εν τη ανομία του, για να σωθείς εσύ, όχι να σε βάρεστο στο Θεό και να σε ευλογήσει ο Θεός, για να διατηρηθεί η σωτηρία σου, πρέπει να πας να τον πλησιάσεις με πολύ αγάπη. Όχι να τον ελέγξεις, όχι να τον μαλώσεις. Να τον αγκαλιάσεις, να τον συμβουλεύσεις, να τον προτρέψεις, να τον βοηθήσεις. Το πιθανότερο είναι να σ' ακούσει. Τότε σένα θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αλλά και αν δεν σ' ακούσει, δεν έχεις πλέον καμία ευθύνη. Δίνει ευθύνη ο Θεός σε όλους μας για το διπλανό μας. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Ο διπλανός μας δεν είναι να μας κάνει παρέα. Δεν είναι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Η γυναίκα σου, το παιδί σου, οι γονείς σου, τα αδέλφια σου μέσα στην εκκλησία, οι συγγενείς σου, οι εχθροί σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου. Δεν είναι να τους βλέπεις και να φεύγεις. Είναι να τους αγαπάς και να φροντίζεις. Όχι για να πάει καλά η ζωή τους, για να πάει, για να σωθεί η ψυχή τους. Δεν είμαστε απομονωμένοι από το περιβάλλον μας. Είμαστε μόνοι μας στην παρουσία του Χριστού. Είμαστε μέσα στο περιβάλλον μας. Ο Θεός προσδιόρισε, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, τα οροθέσια της κατοικίας ημών, άραγες τους γείτονές μας,
τους συγγενείς μας. Το ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα είναι απόφαση του Θεού. Το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη γειτονιά είναι απόφαση του Θεού. Δεν είναι δικές μας αποφάσεις αυτές. Αλλά οι καλές και αγαθές αποφάσεις, και γιατί το λέω αυτό, γιατί όποια απόφαση και αν παίρνει ο Θεός είναι η καλύτερη δυνατή για την ψυχή μας. Αυτό που ενδιαφέρεται ο Θεός είναι η ψυχή μας, είναι η αιώνια ζωή, η σωτηρία μας. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, μα ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, είτε το έχει κάνει ο Θεός είτε το έχει επιτρέψει ο Θεός για το καλό της ψυχής μας και για το έργο μας, για την αποστολή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αποστολή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που βλέπει δεξιά και αριστερά και αδιαφορεί, χριστιανός, και πάει καλά. Και έρχεται ο Θεός να πει τώρα, εάν ο δίκαιος, σε όλη τη ζωή δίκαιος, αμαρτήσει, δεν λογαριάζει τη δικαιοσύνη του, χάνεται. Αν ο άδικος σε όλη τη ζωή αδικεί και εν τέλει μετανοήσει, δεν λογαριάζει τη αδικία του, σώζεται. Δηλαδή δεν σώζει η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και για τον εαυτό μας αλλά και για τον πλησίον μας. Δεν σώζει η δικαιοσύνη του ανθρώπου, η μετάνοια του ανθρώπου σώζει. Δεν θανατώνει η αδικία και η ασέβεια του ανθρώπου, η αμαρτία του ανθρώπου, η μη μετάνοια θανατώνει. Και ο λαός Ισραήλ τότε που έβλεπε την νομοθεσία του Μωυσή, που ήταν φοβερή, και του λέγει ο Θεός, αν δεν πράξεις όλους τους νόμους χάνεσαι. Είπε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Αγωνίζομαι στη δικαιοσύνη μου, κάνω κάτι και χάνομαι. Ένας άνθρωπος είναι μέσα στην ανομία, μετανοεί και σώζεται. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Γι' αυτό και κανένας δεν μπόρεσε να σωθεί. Έχουν δίκιο που σκέφτονται έτσι. Γι' αυτό και κανένας δεν μπόρεσε να σωθεί με τον νόμο. Με τον νόμο του Μωυσή κανένας δεν μπόρεσε να σωθεί. Και έρχεται ο Θεός τώρα και προβλέπει κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό. Και αυτό το ιδιαίτερο και μοναδικό που προβλέπει για τη σωτηρία των ανθρώπων λέγεται Ιησούς ο Ναζωραίος, που είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού. Και είναι γραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη μας, με τα έργα μας, με την ανομία μας, με την παράβασή μας. Όχι, πάνω αυτά. Αυτά ήταν για να γνωρίσει ο άνθρωπος τι είναι αμαρτία και τι είναι παράβαση. Να γνωρίσει ο άνθρωπος πώς σώζεται και πώς χάνεται. Σωτηρία δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, πλήρης ανομίας ή πλήρης δικαιοσύνης, που έτσι κι αλλιώς θα χανότανε. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και αναρωτιέται και λέει, πώς λοιπόν οι άνθρωποι θα επικαλεστούν εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θα πιστεύσουν εις εκείνον που δεν άκουσαν, και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θα υπάρχει ο κηρύττων, πώς θα κηρύξει κάποιος αν δεν αποσταλεί. Και βάζει λοιπόν μια ωραία σειρά, μια ωραία τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός ευσχημοσύνης και τάξεως. Είσαι φύλακας. Πρέπει να είσαι φύλακας. Πρέπει.
Είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας να είμαστε φύλακες με την καρδιά μας γεμάτη αγάπη. Αλλά δεν γίνεται το έργο του Θεού έτσι. Γίνεται όπως το περιγράφει το Ευαγγέλιο. Δεν πάμε και του λέμε ότι θέλουμε και βγάζουμε την ευθύνη από πάνω μας. Εμείς δεν θέλουμε, η πρόθεσή μας ο Θεός, αλλά και εμείς δεν θέλουμε, δεν είναι η πρόθεσή μας να βγάλουμε την ευθύνη από πάνω μας. Το θέλημα του Θεού και η πρόθεσή μας είναι να σωθεί ο άλλος. Και για να σωθεί ο άλλος δεν σώζεται έτσι όπως εμείς νομίζουμε, αλλά σώζεται έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για να σωθεί πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Για να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού πρέπει να πιστέψει στο όνομα του Χριστού. Για να πιστέψει πρέπει να ακούσει. Για να ακούσει πρέπει κάποιος να του κηρύξει, να του ομολογήσει. Αλλά το σημαντικό είναι, για να του κηρύξει πρέπει κάποιος να τον αποστείλει. Αυτή είναι η βάση, η ουσία του πράγματος. Να σε αποστείλει για να μιλήσεις τα λόγια, να σε αποστείλει σε αυτόν που πρέπει, για να μιλήσεις τα λόγια που ο Θεός σου λέει, ώστε να ακούσει, αν ακούσει να πιστέψει και αν πιστέψει να επικαλεστεί και να σωθεί. Δεν γίνεται να πας μόνος σου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει αποτέλεσμα και δεν βγαίνει ευθύνη από πάνω σου και δεν έχεις ποτέ καρπό που ο Θεός θέλει να έχουμε καρπό. Άρα ποια είναι η τάξη των πραγμάτων? Βλέπεις τον άνθρωπο που δεν πάει καλά. Δεν λες θα πάω, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αντί να πας στον άνθρωπο, θα πας στο Θεό. Κύριε, στείλε με. Δώσε μου τι ακριβώς να του πω. Οδήγησέ με. Και έτσι φεύγει η πρωτοβουλία που παίρνει ο άνθρωπος και δεν έχει αποτέλεσμα, και έρχεται η πρωτοβουλία που δίνει στο Θεό και έχει μεγάλα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πατέρας τι λέει στα παιδιά? Λέει αυτό που νομίζει ή αυτό που ο Κύριος του λέει στην προσευχή του? Πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του? Πώς θα συμβουλεύσει τη γυναίκα του? Πώς η γυναίκα θα συμβουλεύσει τον άντρα της? Πώς οι γονείς θα συμβουλεύσουν τα παιδιά? Πώς τα παιδιά θα συμβουλεύσουν τους γονείς? Πώς ο αδελφός τον αδελφό, πώς ο αδελφός τον πλησίον, πώς ο αδελφός τον εχθρό? Εάν χρησιμοποιήσουμε την πρωτοβουλία μας, τη γνώμη μας, την απόφασή μας, όχι μόνο καλό δεν θα γίνει, καταστροφή θα γίνει. Είναι και υπερηφάνεια. Ξέρω εγώ τι θα του πω. Ξέρω εγώ πώς θα τα κάνω. Και βγάζω και ένα σχέδιο δικό μου και πηγαίνω και τα γκρεμίζω όλα. Ενώ ο χριστιανός που είναι ταπεινός, και είναι ταπεινός δηλαδή υπάκουος, όπως ο Χριστός εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Γιατί ήταν υπάκουος? Γιατί τον ρώταγε τι να κάνει. Όλη τη νύχτα προσευχότανε. Δεν έκανε ό,τι του ερχόταν στο μυαλό, ότι ερχόταν στην καρδιά του. Γιατί εάν κάνεις οτιδήποτε με τη δική σου πρωτοβουλία, με τη δική σου γνώμη, θα είναι ανθρώπινο, γήινο, ζώδες, πιθανόν και δαιμονιώδες. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη σοφία. Αν όμως πλησιάσεις το Θεό με την ταπείνωση της βεβαιότητας ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις τι να πεις, δεν ξέρεις πώς να το πεις, δεν ξέρεις πού να πας, σε ποιον να πας, πώς να πας, πότε να πας,
αλλά πας στον Κύριο και πες, Κύριε, τον βλέπω και χάνεται. Τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον αδερφό μου, τον συναδελφό μου, τον φίλο μου, τον εχθρό μου, αυτόν που με μαλώνει, αυτό που με βρίζει. Και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου και τον αγαπάς και θέλεις τη σωτηρία του. Σε παρακαλώ, πες μου, οδήγησέ με, φανέρωσέ μου και μη βιαστείς. Δώσε, και αυτό είναι το μήνυμα αδερφοί, την ευκαιρία στο Χριστό να παίρνει αυτός τις πρωτοβουλίες στη ζωή σου. Να το ξαναπώ. Μην ακούς τίποτα. Μην ακούς κανέναν, ιδιαιτέρως μην ακούς την καρδιά σου. Δώσε την ευκαιρία στο Χριστό που το θέλει τόσο πολύ και σε περιμένει, να πάρει αυτός την πρωτοβουλία των κινήσεων σου, να γίνει πραγματικά η κεφαλή σου, να γίνεις πραγματικά διοικούμενος του Πνεύματος του Αγίου. Τότε μπορεί ακόμη αυτά που πας να κάνεις να σου φαίνονται μορία, αλλά ξέρεις ότι επειδή στο είπε ο Θεός, είναι άνωθεν σοφία. Μπορεί αυτά που κάνεις, που σου λέει ο Θεός να κάνεις, να σου φαίνονται εντελώς αδύνατα. Εντελώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως ο Αβραάμ. Του λέει ο Θεός, 100 χρονών εκείνος, 90 η Σάρα, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί. Και ο Αβραάμ λέει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Σε απόλυτη αδυναμία είμαι εγώ, είπε ο Αβραάμ. Σε μεγαλύτερη αδυναμία είναι η στήρα και μία έχουσα τα γυναικεία, Σάρα. Και ξαφνικά όμως φωτίστηκε. Φωτίστηκε. Και είπε, κάτσε, ποιος μου το είπε? Και λέει η Γραφή, και επίστευσε επελπίδη. Ποιος μου το είπε? Μου το είπε αυτός που εγείρει νεκρούς. Μου το είπε αυτός που είπε γεννηθεί το φως και εγένετο. Και εγώ δεν το πιστεύω? Και εγώ κοιτάω την αδυναμία της σάρκας μου? Και εγώ κοιτάω την αδυναμία της σάρκας της Σάρας? Αντί να κοιτάξω σε αυτόν τι λέει? Και επίστευσε επελπίδη, ενεδυναμώθηκε στην πίστη, δόξασε το Θεό και η πίστη του ελογίστη ενώπιον του Θεού εις δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα τον επόμενο χρόνο είχε παιδί, γιατί ο Θεός με ρίμνησε να πιστέψει και η γυναίκα του η Σάρα. Ποιος θέλεις να παίρνει την πρωτοβουλία στη ζωή σου? Ο Χριστός θέλει να την παίρνει αυτός. Αν θέλεις να την πάρεις, αφήνει. Αλλά μας προσκαλεί ο Θεός. Δεν μπορείς να κηρύξεις, και όχι μόνο το κήρυγμα, οποιοδήποτε έργο και να κάνεις, εάν δεν αποσταλείς. Και πώς αποστέλεσαι? Όταν εξητάς από τον Κύριο τη φωνή Του. Πες μου τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόλυτη αδυναμία. Μόνο εσύ αν μου πεις, τότε τα πράγματα όλα θα αλλάξουν. Το ξαναλέω. Μόνο εάν εσύ μου πεις, γι' αυτό περιμένω εσύ να μου πεις, μόνο εάν εσύ μου πεις και εγώ ακούσω και υπακούσω, όλα αυτά τα οποία φαίνονται εντελώς αδύνατα, εντελώς άθλια,
μέσα στην ανομία, στην παράβαση, εντελώς πράγματα που στη λογική του ανθρώπου δεν στέκουνε. Εσύ μπορείς να τα αλλάξεις και θα τα αλλάξεις. Γι' αυτό έρχομαι σε σένα και μόνο σε σένα. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι μόνος του. Γιατί πηγαίνει στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Δίνει την ευκαιρία στο Χριστό να παίρνει όλες τις πρωτοβουλίες στη ζωή του για οποιοδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει, τον απασχολεί και το οποίο έχει αγαθή πρόθεση. Και η αγαθή πρόθεση είναι η σωτηρία, η ευλογία και η δόξα του Θεού. Αμήν.